Όμως πάμε Ισραήλ, πάμε στον πρέσβη μας, τον κύριο Κορνήλιο Κορνηλίου. Είναι μαζί μας μέσω Skype και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Κορνηλίου. Καλή σας μέρα, κύριε Αγαπητιού. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας ποια είναι η κατάσταση, πού ακριβώς είστε εσείς, αν υπάρχουν ακόμη στιγμές που ακούτε όλον αυτόν τον θόρυβο με τις σιρήνες, αν ηχούν οι σιρήνες και αν υπάρχει σφυροκόπημα. Κοιτάξτε, συνεχίζεται η κατάσταση. Mm-hmm. Το Σάββατο ήταν μια πολύ τραγική ημέρα. Είχαμε όλοι σοκαριστεί, γιατί από τις 6.30 ξεκίνησαν οι σιρήνες και οι εκρήξεις λόγω των επιθέσεων των πυραυλικών. Χθες ήταν πιο ήσυχη η ημέρα στο Τελαβίβ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τώρα το επικέντρο των συγκρούσεων είναι στη Γάζα. Mm-hmm. Σήμερα θα επαναλειτουργήσει η πρεσβεία. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα στο Τελαβίβ. Κάποια καταστήματα έχουν μείνει κλειστά. Το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί ή κάπως υπολειτουργεί, γιατί κάποιες εταιρείες έχουν αναστείλει τις εργασίες mm-hmm. τους. Οπότε θα δούμε σε ποια κανονικότητα βρισκόμαστε. Αντιλαμβάνομαι το Σάββατο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ο φόβος και ο τρόμος κυριαρχούν. Δεν έχει να κάνει ούτε που βρίσκεσαι, ούτε που είσαι, ούτε ποιος είσαι. Εκείνη τη στιγμή που ακούς τις σιρήνες του πολέμου και ηχούν στα αυτιά σου και μετά ακούς το τι ακριβώς συμβαίνει. Μπήκατε να μάθετε τι ακριβώς συνέβαινε το Σάββατο από τα social. Είχατε ενημέρωση γιατί γινόταν ένας χαμός, ένας πανικός. Ναι, δεν ήταν εκεί στο Τελαβίβ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο φόβος κυριάρχησε. Βεβαίως, ήταν και στο Τελαβίβ. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, πρέπει να σας πω. Είμαι εδώ και 3 μήνες στο Τελαβίβ και ξαφνικά ξεκίνησαν αυτές οι σιρήνες η ώρα 6.30 το πρωί. Ακούσαμε κάποιες εκρήξεις και στο Τελαβίβ, mm-hmm. γιατί υπάρχει αυτό το λεγόμενο Iron Dome, το οποίο προστατεύει τέλος πάντων τους κατοίκους του Τελαβίβ και του Ισραήλ από τις πυραυλικές επιθέσεις. Δεν ξέραμε τι γινότανε, πού ήταν το επίκεντρο των συγκρούσεων. Σιγά σιγά αποκτήσαμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά είναι πραγματικά πολύ σοκαριστικό το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Έχουμε πέραν των 700 νεκρών. Είναι μια ευνηδιαστική επίθεση που έγινε και πραγματικά ήταν απρόσμενη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες, και ελπίζουμε να λήξει το σύντομα. Παρόλο που μιλάνε για έναν πόλεμο διαρκείας, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τις δηλώσεις των αξιωματούχων. Κύριε Κορνηλίου, πριν να περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει μαζί με τους Κύπριους, υπάρχει κανονικά ηλεκτροδότηση, η ζωή στο Τελαβίβ ποια είναι, και αν υπάρχει κόσμος που είναι, ξέρω ότι σε πάρα πολλά σπίτια υπάρχουν τα bombs rooms, που είναι δωμάτια που είναι σαν καταφύγια, αλλά μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Mm-hmm. Υπάρχουν σκέψεις ή υπάρχει κόσμος σε καταφύγια και τέτοια αυτή τη στιγμή ή όχι? Κοιτάξτε, όλοι έχουν καταφύγια, ακόμα και εγώ έχω καταφύγιο. Για την ώρα που πραγματοποιείται μια πυραυλική επίθεση και χτυπούν οι σιρήνες, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της κυβέρνησης του Ισραήλ και να μπούμε στο καταφύγιο. Άρα και εσείς μπήκατε στο καταφύγιο που έχετε εκεί που διαμένετε, έτσι? Την ώρα που ήταν η πυραυλική επίθεση, ναι. Κατεβαίνουμε στο καταφύγιο. Mm-hmm. Οφείλουμε να το κάνουμε mm-hmm. για λόγους ασφαλείας και ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης του Ισραήλ. Πολύ τρομακτικό, συγγνώμη, αλλά άλλο να το περιγράφετε με λόγια και άλλο να μπει κάποιος σε αυτή την κατάσταση. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Το ξέρω ότι για αυτούς είναι μια... Είναι συγκλονιστικό και είναι πρωτόγνωρο πραγματικά. Θυμίζει τις δικές μας τις εμπειρίες, κυρίως εμπειρίες του 1974, για όσους ήταν γεννημένοι, κυρία Αγαπητού. Αλλά εντάξει, είναι πραγματικά στο Ισραήλ μέχρι την Παρασκευή, όπως σας έλεγα, θεωρούσα ότι ήμουν στη Λεμεσό. Ήταν σαν να μην έφυγα από την Κύπρο. Και ξαφνικά το Σάββατο άλλαξε εντελώς αυτή η πραγματικότητα. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα, πολύ αρνητική πραγματικότητα. Και ελπίζουμε η επόμενη μέρα να μην είναι χειρότερη από τη σημερινή. Ναι, σωστό. Τώρα πάμε λίγο στους Κύπριους που είναι στο Ισραήλ. Έχετε επικοινωνία, έχουμε αριθμούς, έχουν επικοινωνήσει μαζί σας? Έχουμε επικοινωνήσει εμείς καταρχήν mm-hmm. με όλους τους Κύπριους που γνωρίζαμε ότι βρισκόντουσαν στο Ισραήλ. Είτε αυτοί ήταν επιδοτούμενοι ασθενείς, είτε ήταν στο Ισραήλ για άλλους λόγους και γνωρίζαμε για την παρουσία τους εδώ.
πάρα πολλοί Κύπροι που ήταν εδώ για τουριστικούς λόγους ή όπως έχω αναφέρει σε άλλες περιπτώσεις, ήταν εδώ για την συναυλία του γνωστού μουσικού Bruno Mars, έχουν επικοινωνήσει, είχαν επικοινωνήσει μαζί με την πρεσβεία και τους είχαμε καθοδηγήσει πώς έπρεπε να αντιδράσουν. Είχαμε και δύο groups μεγάλα στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Οι περισσότεροι έχουν βρει πτήσεις και επιστροφής στην Κύπρο. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι Κύπροι που είναι εδώ. Το ένα το group που είναι στα Ιεροσόλυμα αναχωρεί σήμερα. Υπάρχουν περίπου άλλοι 15 Κύπροι οι οποίοι ψάχνουν πτήσεις. Όπως ανέφερα προηγουμένως, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά λόγω του ότι κάποιες εταιρείες έχουν είτε μειώσει τις πτήσεις τους, είτε έχουν αναστείλει τις εργασίες τους, υπάρχει κάποια δυσκολία στο να ξεβρουν πτήσεις. Mm. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως και από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εχθές, σε περίπτωση που κλείσει το αεροδρόμιο ή δεν υπάρχουν πτήσεις, τότε το Υπουργείο Εξωτερικών θα διοργανώσει πτήση επαναπατρισμού των υπολείπων Κυπρίων που βρίσκονται στο Ισραήλ. Μάλιστα, ναι, γιατί έχουμε δει ότι πάρα πολλές εταιρείες, ακόμα και οι πιλότοι, έχουν αρνηθεί να πάνε στο Ισραήλ. Άρα γι' αυτό, άρα είναι 15 Κύπροι οι οποίοι ακόμα αυτή τη στιγμή ψάχνουν πτήση για να φύγουν, έτσι, για να επιστρέψουν Είτε ψάχνουν πτήση, είτε δεν έχουν ακόμα εκφράσει επιθυμία για να φύγουν. Ανάμεσα στους 15 Κύπρους είναι και ο Μητροπολίτης Κητίου, ο οποίος βρίσκεται εδώ για ένα συνέδριο θρησκευτικό στα Ιεροσόλυμα. Μάλιστα. Και θα μείνει ή θα φύγει? Είναι σε γκρουπ που θέλουν να φύγουν? Του μίλησα χθες. Η πρόθεση του είναι να αναχωρήσει την Τετάρτη. Μάλιστα. Ευελπιστώντας βεβαίως ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, κύριε Κορνηλίου, ξέρω ότι θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω και άλλα πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να στήσω τους συναδέλφους. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να μείνετε κάπου που να μην κινδυνεύετε. Ασφαλής, κύριε Κορνηλίου, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και για εσάς μια πολύ πρωτόγνωρη και πολύ φοβητσιάρικη, θα το πω πολύ απλά, κατάσταση, για όνομα του Θεού. Εδώ δεν έχει να κάνει με τίποτα, έχει να κάνει με τη ζωή σου, ακούγοντας όλα αυτά που συμβαίνουν ακριβώς δίπλα σου. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κορνηλίου. Γεια σας. Να μείνετε ασφαλείς, λοιπόν.